ουσιαστικά παρουσίαση. Μας ρωτήσω με νέο, το οποίο έφυγε το κεράσι. Ναι, ήταν μια παρουσίαση για το κεράσι, για την περιοχή και για τους... και για τον νομό της, του Εύρου και της Ξανθής, αλλά πιο πολύ για την Ροδόπη. Αυτή τη στιγμή μόνο η Ροδόπη έχει αυτή την καλλιέργεια και ο Εύρος έχει αρχίσει. Και θέλαμε να το κάνουμε το σεμινάριο μαζί με την καινούρια μας επένδυση που το τονίσα στην περιοχή και διοργανώσαμε αυτό το όμορφο, πιστεύω, σεμινάριο. Πείτε μας λίγο για τη νέα αυτή επένδυση στην περιοχή και για τους λόγους που επιλέξατε το κεράσι. Ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα ποσοστά γενικά για την καλλιέργεια του και σε άλλες χώρες και των Βαλκανίων και γενικότερα της Ευρώπης. Μπορούν όλα αυτά τα επιτυχημένα παραδείγματα να γίνουν πράξη και εδώ στην Ευρώπη? Ναι, φυσικά μπορούν να γίνουν. Αυτή τη στιγμή, αν μελετήσουμε παγκοσμίως κοντά την Ισπανία, την Ιταλία, τα παραδείγματα και την Τουρκία, οι παραγωγοί έχουν κερδίσει περισσότερα χρήματα από τις κλασικές καλλιέργειες. Ο λόγος που έχω επιλέξει την περιοχή, στην περιοχή δεν υπάρχει μια τέτοια μονάδα σχετικά με το κεράσι για το φρούτο. Αλλά ο κύριος λόγος, ο βασικός λόγος είναι ότι η περιοχή μας είναι η πιο πρώιμη περιοχή μετά το Los Angeles, έρχεται η Κομωτινή Ροδόπη. Μετά από μία εβδομάδα έρχεται η Τουρκία και το Washington DC. Και ανάμεσα έρχεται η Ισπανία και η Ιταλία. Οι καιρικές συνθήκες καμιά φορά μπορούν να μας πάνε 5-10 μέρες πίσω ή μπροστά. Απλά πάντα το ελληνικό κεράσι και το κεράσι της Ροδόπης είναι ένα από τα πρώτα κεράσια που μπορεί να πάει στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες. Ο λόγος είναι αυτός. Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης, τι λέει, πότε ξεκινάει η κατασκευή και πότε τελειώνει, πότε ξεκινάει να δουλεύει το εργοστάσιο? Πιστεύω αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον επενδυτικό που μάλλον αύριο ανοίγει. Όλα τα χαρτιά μας, όλα τα έγγραφα είναι έτοιμα. Αύριο πιστεύω, αύριο ή μεθαύριο θα κάνουμε την αίτηση και μόλις πάρουμε το πρωτόκολλο που αυτή τη στιγμή είναι μέσω ίντερνετ, γίνεται ηλεκτρονικά, την επόμενη μέρα θα αρχίσουμε να... Πόσα άτομα θα απασχολήσει η επένδυση αυτή? Η επένδυση πιστεύω θα απασχολήσει αναβάρδια γύρω στα 40 με 50 άτομα, τη βάρδια. Και είναι ύψος προϋπολογισμού? Αυτή τη στιγμή δεν θα ήθελα να δώσω ένα νούμερο γιατί αλλάζουν τα νούμερα, αλλά είναι κάποια εκατομμύρια, μπορώ να πω. Τι τονάζει εσείς προσωπικά την κέντρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή η Ροδόπη σε καλές καιρικές συνθήκες παράγει γύρω στους 1.500 με 1.400. Εάν δεν έχουμε, όπως επισήμανα και είναι πάρα πολύ βασικό για τους παραγωγούς μας, εάν δεν έχουμε πολύ δυνατές βροχές, πολύ σκληρό χειμώνα, που ο καλός ο χειμώνας μας βοηθάει για καλή παραγωγή, και χαλάζει, που είναι ο φόβος μας το χαλάζι, που εμείς θα φέρουμε και τουρμπομηχανές εδώ πέρα για να διαλύεται το χαλάζι, όπως είπε και ο κύριος Σενίχ, γύρω στους 1.500 τόνους. Και από ό,τι είπατε, προσδοκάτε να αυξηθεί η περίοδος στις 75 μέρες, αν ναι, κατάλαβα την εισηγησή σας, ναι, που τώρα είναι μικρότερη, είναι 40 μέρες, ναι, με αποτέλεσμα να επεκταθεί και το τονάζ και άρα και η παραγωγή. Mm-hmm. Ενώ έρχεστε με πλήρη επιτελείο, με γεωπόνους και τελικά, όπως mm-hmm, ώστε να βελτιωθεί η παραγωγή και να επεκταθεί η καλλιέργεια. Ναι, ναι, έτσι. Επ' ευκαιρίας με το χαλάζι, κάνατε και μια έκκληση, σας ακούσαμε στην πολιτεία, ως προς την αντιμετώπιση των πληγιών των καλλιεργητών. Mm-hmm. Ευελπιστείτε στην ανταπόκριση της πολιτείας? Πιστεύω πως ναι. Εάν όμως εμείς σαν εταιρεία πρέπει να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Και μαζί, χωρία, όπως... ό,τι χρειαστεί, εμείς είμαστε εδώ να το κάνουμε. Όσον αφορά στη σύσταση της εταιρείας, οι υπηρεσίες εδώ του κράτους και της αυτοδιοίκησης ήταν εξυπηρετικές, δηλαδή κάναν γρήγορα τη δουλειά τους, ζητήσαν κάτι τίποτα? Αυτά όχι, είναι, εγώ είμαι ελληνικός και όλα γίνανε σε χρόνο όπως γίνονται και όλοι κανονικά. Δεν έχω κανένα παράπονο. Πολύ πολιτικό είναι? Όχι, καθόλου. Γιατί να υπάρχει, εγώ δεν είμαι πολιτικός, είμαι επιχειρηματής. Στις ομιλίες τις οποίες παρακολουθήσαμε έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση σχετικά με τα έσοδα τα οποία μπορεί να έχει η παραγωγή του κεραστιού και σε σχέση με τον καπνό, ένα αντικείμενο το οποίο επίσης γνωρίζετε πολύ καλά και είναι σήμα κατά τεθέν και της περιοχής μας. Θεωρείτε και ευελπιστείτε ότι ενδεχομένως στο μέλλον μπορεί να φτάσει και η παραγωγή του κεραστιού στα επίπεδα της παραγωγής του καπνού και να αποτελέσει και σήμα κατά τεθέν για την περιοχή μας? Σήμα κατά τεθέν, ναι, και θα το υποστηρίξουμε πάρα πολύ. Απλά το βαμβάκι δεν νομίζω να το φτάσει, γιατί τα νεκτάρια, τα στρέμματα είναι πάρα πολύ στο βαμβάκι.
ίσως να είναι ανταγωνιστικό για τον καπνό. Ίσως. Αλλά και ο καπνός είναι αρκετά στραμματά. Απλά εάν πάμε να κάνουμε το πλάν B και το πλάν C, πάμε πιο χαμηλά προς τη θάλασσα, που υπάρχουν πάρα πολλά χωράφια που είναι άδεια και δεν. No use. Δεν τα χρησιμοποιεί κανένας. Και πάμε στις ορεινές περιοχές. Πιστεύω ότι ο παραγωγός του τόπου μας και της Ξάνθης και του Εύρου, όπως είναι στην Έδεσα, στη Βέρεια, θα χαμογέλαει πάρα πολύ. Δηλαδή δεν συγκρινώ. Εγώ θέλω όπου μπορεί να μπει κεράσι. Ό,τι επεκτασιμότητα παντού. Ναι, και όπως είδατε και στις στατιστικές, το εισόδημα είναι μετά από 3 χρόνια αρκετά μεγάλο για τον παραγωγό. Η διαφορά είναι τεράστια. Γιατί εφόσον μπορούμε να το κάνουμε όλοι μαζί, να μην το κάνουμε. Γιατί όσο κερδίζει παραπάνω ο παραγωγός, θα έρχεται στην αγορά αυτό το χρήμα. Γιατί να μην το κάνουμε. Δεν ξέρω αν ρωτήσατε αριθμό παραγωγών και στρεμάτων αυτή τη στιγμή που καλλιεργούν. Στις στατιστικές υπάρχουν αυτά.